Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για μια ακόμα Παρασκευή είμαστε εδώ στο Παραπέντε προκειμένου να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί μια εβδομάδα μετά σχεδόν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τις δεύτερες αυτοδιοικητικές εκλογές και βέβαια με πολιτικές εξελίξεις πάρα πολύ σημαντικές στην κεντρική πολιτική σκηνή. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τις συζητήσουμε και αυτές στο δεύτερο μέρος, έχοντας εδώ καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Παπουτσή, τον υποψήφιο βουλευτή του ΚΙΝΑΛ. Αλλά σε αυτό το πρώτο μέρος θα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ τον Δήμαρχο Προσοτσάνης, τον νέο Δήμαρχο Προσοτσάνης, να το πω έτσι απλά, τον κύριο Θόδωρο Αθανασιάδη, ο οποίος εκλέχθηκε μάλλον από την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Τον ευχαριστώ θερμά που ήρθε εδώ. Τον καλωσορίζω, του εύχομαι καλή δύναμη, καλή θητεία, υγεία πάνω απ' όλα και όρεξη για δουλειά που νομίζω ότι δεν του λείπει, την έχει γιατί την είχε και παλιότερα. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τις εκπομπές σας να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μας τιμήσαν και αυτούς οι οποίοι δεν μας τιμήσαν. Για μας είναι όλοι οι ίδιοι, είναι οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού, τους οποίους τους ευχαριστούμε και ο κάθε ένας από την πλευρά τους μας έχει στείλει και ένα μήνυμα. Σωστά. Και έτσι. Το οποίο θα πρέπει να το σεβαστούμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω ότι ο κύριος Θόδωρος Αθανασιάδης, για όσους δεν τον ξέρετε ή δεν τον έχετε γνωρίσει περισσότερο, ήταν δήμαρχος Ιταγρών πριν την. Όταν έγινε η συνένωση με τον Καποδίστρια, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Είχε βάλει τότε υποψηφιότητα απέναντι στον κύριο Άγγελο Λίσελη. Δεν τα πήγε καλά, δεν τα κατάφερε. Εξελέγει ο κύριος Λίσελης. Δεύτερη θητεία. Ο κύριος Αθανασιάδης πάλι δεν κατάφερε να πάρει το Δήμο, ξαναβγήκε ο κύριος Λίσελης και η τρίτη και φαρμακερή που λένε εντός ή εκτός εισαγωγικών, ο κύριος Αθανασιάδης κατάφερε να βγει από την πρώτη Κυριακή παρακαλώ, κάτι το οποίο βέβαια και εγώ ο ίδιος, το αυτά λέγαμε πριν ξεκινήσουμε, να σας πω την αλήθεια, δεν το πίστευα με την έννοια ότι είναι ένας Δήμος ο οποίος είναι λίγο έτσι, αν θέλετε, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά όμως ο κ. Αθανασιάδης τα πήγε πάρα πάρα πολύ καλά και αυτό είναι ένα δείγμα, κύριε Δήμαρχε, πιστεύω ότι είναι λόγω της δουλειάς και λόγω της αφοσίωσης και λόγω του σεβασμού στους πολίτες. Γιατί χάσατε δύο φορές, ορκιστήκατε, δεν φύγατε, δεν καθίσατε εκεί, δεν εγκατέλειψα. Κάνατε αντιπολίτευση όπως την κάνατε, εν πάση περιπτώσει, θετικά, αρνητικά για τον καθένα κτλ. Και δικαιωθήκατε στο τέλος με όλο αυτό που έγινε. Θέλω να ξέρετε ότι η συνένωση, η τότε συνένωση του 10, δηλαδή οι εκλογές του 10, ήταν τέτοιες που ήμασταν ένας διαφορετικός Δήμος και πήγαμε σε έναν μεγαλύτερο Δήμο που υπήρχαν οι τοπικισμοί, υπήρχαν διάφοροι άλλοι λόγοι, υπήρχε και τρίτος συνυποψήφιος από τον ίδιο χώρο περίπου. Με συνέπεια όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να προσταθούν. Προσπαθώντας πάντα να πείσω τον κόσμο ότι μπορώ να με λύσει. Γι' αυτό κιόλας επέμενα, γι' αυτό κιόλας πίστευα και πιστεύω ότι όταν έχεις να δώσεις, δεν θα πρέπει να κάνεις πίσω και θα πρέπει να είσαι στη διάθεση του κόσμου και όσο ο κόσμος σε θέλει, σε εκλέγει, θα πρέπει να τον τιμήσει. Από οποιαδήποτε θέση θα πρέπει να τον τιμήσει. Έτσι νομίζω ότι είναι και το ότι παραμείνατε, το ότι διεκδικήσατε, το ότι κάνατε αντιπολίτευση, το ότι αντιπαρατεθήκατε. Θετικά, αρνητικά, δεν έχει σημασία γιατί κοιτάξτε, δεν είστε και άνθρωπος που τα μηδενίζει όλα. Είστε δεν μηδενίζω ποτέ, δεν μηδενίζω. Καθένας ό,τι μπορεί να προσφέρει, εγώ πιστεύω κάθε αιρετός, ό,τι μπορεί να προσφέρει, το κάνει. Από εκεί πέρα είναι ότι δεν είναι μόνο το να θέλεις, είναι και το τι κάνεις, τι μπορείς. Πιστεύω ότι όταν πάμε στην κρίση του κόσμου, κρίνεται αυτό που έχουμε κάνει, όχι αυτό που θα κάνουμε. Ναι. Άρα, όταν ιδιαίτερα υπάρχει παρελθόν, από εκεί πέρα ο καθένας, ας πούμε, μπαίνει στη ζυγαρία και ο σοφός λαός βγάζει τα συμπεράσματά του. Στη δικιά μου περιοχή, επειδή ήμουν δοκιμασμένος και πολύ καλά ξέρανε, πάντοτε με τιμούσαν και με τιμή. Και τότε, σε εκείνες εποχές, πάλι με κρατήσαν δηλαδή, όρθιο, δυνατά. Και ήμουν πρώτος της περιοχής μου. Αλλά το θέμα είναι ότι έπρεπε να πείσω μια άλλη μεγαλύτερη περιοχή και πιστεύω ότι. Με υπομονή και αν θέλετε και ότι ο χρόνος είναι αυτός που αποδεικνύει τα πάντα, φέραμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα και φυσικά αυτό το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα ευθύνης και εμείς δεν πρέπει να διαψεύσουμε αυτόν τον κόσμο που πίστεψε εμάς, σε αυτόν τον κόσμο που θέλει να δει κάτι καλύτερο και θέλει να βλέπει μέλλον. Τα 9 χρόνια αυτά που είχαμε της παρούσας Δημοτικής Αρχής, η δικιά μας εκτίμηση είναι ότι
ούτε καν μπόρεσαν να συντηρήσουν αυτό που είχαν παραλάβει και από τους θέους Δήμους οι οποίοι είχαν συνενωθεί, γιατί έργο υπήρχε τόσο στον ένα Δήμο, τόσο και στον άλλο. Και αυτό το έργο όχι μόνο δεν μπόρεσε να το πάνε μπροστά, μάλιστα σας λέω ότι και αυτό ήταν και φυσικά ο σοβαρότερος λόγος που ο λαός, αφού έχει δώσει δύο φορές ευκαιρία μέχρι σήμερα στην Δημοτική Αρχή που βρίσκεται στο Δήμο, έδωσε δύο φορές ευκαιρία και από εκεί πέρα το τρεις εξαμαρτάνει πλέον δεν είναι ο κάδρος. Ναι, πάντως έτσι φιλολογικά να το πω, φιλοσοφικά εισαγωγικά, γιατί δεν είμαστε ούτε φιλόλογοι ούτε φιλόσοφοι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν ένας δήμαρχος, και δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, γενικώς έτσι μιλάω, όταν ένας δήμαρχος έχει μια εξουσία στα χέρια του, γιατί αυτό δεν μπορεί να το, αν θέλετε, να το αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να το παρουσιάσει στους δημότες, στους πολίτες, μέσα από το έργο του. Κύριε Λάτσα, να βάλουμε κάποια πράγματα, ναι, γιατί αν θέλετε και έχω και μια αρκετά μεγάλη Μα γι' αυτό και σας ρωτώ. Εμπειρία. Θέλω να ξέρετε κάτι. Δεν είναι πάλι, θα ξεκινήσω από αυτό. Δεν είναι μόνο το να επιθυμείς. Είναι και κατά πόσο μπορείς να εφαρμόσεις αυτά τα πράγματα που επιθυμείς. Κατά πόσο μπορείς. Αλλά το σημαντικότερο από όλα ξεκινάνε όλα από το ότι αν μπορείς να διαχειριστείς το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι τίποτα. Πρέπει να διαχειριστείς το ανθρώπινο δυναμικό που έχεις στη διάθεσή σου, ούτως ώστε αυτό το δυναμικό, το οποίο είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός, στο δικό μας Δήμο πρέπει να είναι πάνω από 70 άτομα, θα πρέπει από αυτά τα 70 άτομα τουλάχιστον να πάρεις το 60% της απόδοσής τους. Αν όμως πέσεις κάτω από το 50% της απόδοσης από κάθε άτομο, σημαίνει ότι δεν τραβάς. Ναι, άρα, επειδή δεν είναι κάτι, ούτε μάγος είναι κανείς, ούτε αυτός, πρέπει η αποτελεσματικότητα κάθε δημοτικής αρχής, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, βρίσκεται εκεί ακριβώς. Πώς το ανθρώπινο δυναμικό που έχεις να το διαχειριστείς με τέτοιον τρόπο, ώστε να υπηρετούν τον κόσμο. Και όχι όπως σήμερα συμβαίνει στην συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων και του κράτους μας, που καλείται ο κόσμος να υπηρετήσει τις κυβερνήσεις, ο κόσμος να υπηρετήσει τους Δήμους κτλ. Ξέρετε, είναι το μεγάλο λάθος. Εγώ το ρώτησα αυτό γιατί πολλές φορές ακούμε τους δημοτικούς άρχοντες, ίσως ακούμε και εσάς σε λίγο καιρό, λέω γενικά και αόριστα, το βάζω έτσι για να, ναι, για να γλυκάνω το χάπι, να στρογγυλέψω το χάπι προς τους άλλους, ότι δεν έχουμε λεφτά, έχουμε μειωμένους πόρους, όχι, έχουμε εκείνο, έχουμε τ' άλλο. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε και δημάρχους οι οποίοι καθαρίζουν το παιχνίδι με 50-60% την πρώτη Κυριακή. Αυτό πώς θα καταφέρει. Όταν κάποιος καταφεύγει σε αυτό, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε εκείνο, σημαίνει ότι πρέπει να ψαχθεί. Κάτι φταίει. Γιατί το είχαμε πει και προεκλογικά, το λέμε και μετεκλογικά, στις κρίσεις υπάρχει. Εκεί φαίνεται ο καπετάνιος. Στην κρίση, κατά πόσον είναι αποτελεσματικός ή κατά πόσον μπορεί να φέρει. Και θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι ναι, μεν το κράτος μας, επειδή από τη στιγμή που έκανε βήματα μπροστά και πήγαμε με κλεισθένη, με καλλικράτη κτλ., φτάσαμε σε ένα σημείο όλα να περνάνε πλέον. Κάποτε υπήρχαν συγκεκριμένοι πόροι. Τώρα οι συγκεκριμένοι πόροι που είναι και πολλοί έχουν περάσει στην περιφέρεια και όπου θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο διεκδίκηση, όχι διεκδίκηση, τον τρόπο να πάρει αυτά τα χρήματα, να υλοποιήσει έργα με έναν άλλο τρόπο πλέον, πιο σύγχρονο δηλαδή και πιο αποτελεσματικό, με την έννοια να κατανοήσει τι συμβαίνει στην περιφέρεια, να τα πάρει από εκεί. Γιατί όταν πα εκεί, δεν πα να πάρει 50.000 ή 30 ή 40 να κάνει κάποια πραγματάκια. Εκεί πα να κάνει ολοκληρωμένε παρεμβάσει κάποιων εκατομμυρίων. Που σημαίνει σοβαρότητα, να ξέρεις πώς θα τα διεκδικείς και φυσικά θα πρέπει να τεκμηριώσεις αυτά που θέλεις. Δεν είναι μόνο να επιθυμείς. Λοιπόν, άρα, βλέπετε ότι και στην περιφέρειά μας υπάρχουν τεράστια πόρια οι οποίοι δεν έχουν απορροφηθεί. Το ΕΣΠΑ λήγει κανονικά το 2020 και είμαστε σε πολύ χαμηλή απορρόφηση. Αυτό σημαίνει κάτι. Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουν. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ο γυαλός είναι συγκεκριμένος και τα χρήματα είναι παρκαρισμένα εκεί, σημαίνει ότι όσοι είχαν ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση, γι' αυτό λέμε ότι δεν σημαίνει μόνο το επικοινωνιακό κομμάτι. Σημαίνει να είσαι αποτελεσματικό. Σημαίνει τεκμηριώνεις κάτι, το πακετάρεις, το πας και δεν υπάρχει λόγος γιατί να μην σου το δώσει. Δηλαδή, σωστά, αυτό είναι το. Okay, και ο καθένας κρίνεται από την αποτελεσματικότητά του. Και όχι αν κατά πόσο είναι ωραίος, είναι στις δημόσιες σχέσεις καλός. Ναι, ναι. Εγώ θα διευρύνω αυτό που λέτε και θα πω το εξής, ότι εδώ που τα λέμε και οι περιφερειάρχες και οι βουλευτές και οι κυβερνήσεις, τι θέλουν, και οι δήμαρχοι βέβαια, τι θέλουν, απορρόφηση των χρημάτων αφενός για να κάνουν έργο και αφετέρου για να
πιαστούν και κάποιοι στόχοι, και δεν το λέω αυτό υπό τη μορφή dealer, κάποιοι στόχοι οι οποίοι σου λέει κοιτάξτε, έχουμε απορρόφηση 40%, γιατί δεν έχουμε 80%, παράδειγμα. Προσέξτε να δείτε. Αν δείτε, όταν βγαίνουν τα μέτρα και σου λένε βγήκε, άνοιξε το τάδε μέτρο και μπορείς να κάνεις, και υπάρχουν τα υπομέτρα και τα διάφορα και τα διάφορα, προσέξτε να δείτε. Βγαίνουν τόσα πράγματα που μπορείς να καλύψεις καινούργιες καινοτόμα, να χτυπήσεις σε καινοτόμους στόχους, καινούργιους στόχους. Και βλέπετε, όταν δεν υπάρχει όραμα, πάμε στην πεπαντημένη οδό, ίδρυυση, αποχέτευση. Για λεπτά. Δεν υπάρχει όραμα ή δεν υπάρχει προσωπικό στοχευμένο που να μπορεί να κάνει το καινοτόμο. Γιατί... Ο καπετάνιος είναι αυτός που θα δώσει. Α, σωστά, σωστά. Έτσι, γιατί εγώ πιστεύω ότι υπάρχει το προσωπικό το οποίο θα πρέπει να διαχειριστείς. Το προσωπικό. Υπάρχει το προσωπικό που μπορεί, υπάρχει το προσωπικό που δεν μπορεί. Αλλά σήμερα η επιστήμη, επειδή δίνει σε όλα απαντήσεις, και όπου δεν μπορεί κάτι, βγαίνεις προς τα έξω και στην αγορά βρίσκεις τα πάντα. Σωστά. Λοιπόν, άρα σημαίνει τι. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Δήμαρχος ή η Δημοτική Αρχή είναι και λίγο manager. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρει αυτό πώς λύνεται. Δεν θα πρέπει να κρύβεται πίσω από τους υπαλλήλους. Δηλαδή δεν θα φτάνει εκεί και θα του πούνε κάποιοι ότι ξέρεις αυτό δεν γίνεται και σταματάμε. Όχι. Θα πρέπει να είναι αυτός που θα πει. Θα μπει μπροστά από τον Αραμπά για να δείξει πώς θα πας εκεί. Σωστά. Καταλάβατε. Και ειδικά τον Δήμαρχος είναι και μηχανικός. Όλα γίνονται τα τεχνικά έργα. Έτσι, είναι, αυτό. Είναι αλήθεια ότι ένα πλεονέκτημα, όσοι προέρχονται από τον τεχνικό κόσμο, έχουν ένα πλεονέκτημα. Όπως έχουν κάποιοι άλλοι όταν πάμε σε άλλα κομμάτια. Βλέπετε, ας πούμε, όταν πας σε ιατρικό κομμάτι, οι γιατροί έχουν πιο πλεονέκτημα σε εκείνο το κομμάτι. Σε νομικό κομμάτι, δικηγόρο κτλ. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή. Όλα, ό,τι έχει σχέση με ανάπτυξη, έχει σχέση με έργα υποδομής, με έργα αυτά τα οποία τα έχει ανάγκη ο τόπος μας, και επειδή συνέχεια εξελίσσεται η κατάσταση, πρέπει να παρακολουθούμε τις εποχές μας και πρέπει να γίνουμε σύγχρονοι της εποχής μας. Δηλαδή, αυτά που οι άλλοι ήδη τα ξεπερνάνε, εμείς τουλάχιστον να μπορούμε να αντιγράφουμε αυτά που οι άλλοι ήδη τα έχουν κάνει. Και όταν δεν μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, τότε να πάμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούμε το πόδι. Τώρα, για να πούμε έτσι 2-3 πράγματα για τις εκλογές, γιατί έτσι έχει και ένα ενδιαφέρον. Εμείς είμαστε και λίγο ζωηρά δημοσιογραφικά παιδιά και θέλουμε να μαθαίνουμε. Όσο ζωηρό θέλουμε. Και θέλουμε διάφορα πράγματα. Έχει φύγει το άγχος τώρα, έχουν περάσει. Είχατε άγχος την πρώτη Κυριακή? Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Εγώ πίστευα ότι θα κερδίσω, και αν ρωτήσετε και τους συνεργάτες μου και όσοι βρισκόταν γύρω από μένα, εγώ ήμουν απεπισμένος ότι θα κερδίσω, γιατί, πώς το λέμε, παρακολουθούσα όλα τα πράγματα, 9 χρόνια τα παρακολουθούσα από κοντά. Βλέπατε φθορά δηλαδή από την άλλη μεριά? Δεν είναι μόνο η φθορά, έβλεπα την αναποτελεσματικότητα και έβλεπα, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, πίστευα και όπως και έχει γίνει. Πάντου βλέπανε, ο κόσμος ορίμασε με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να τον πείσεις. Γιατί τους έλεγα, δείτε, αν νομίζετε ότι τα πάει καλά, συνεχίστε. Δεν είναι κακό. Εσείς θα ψηφίσετε. Εσείς είστε οι κριτές. Και απεδείχθη ότι καταλάβατε. Πάντως, και το αποτελέσμα του φυσικά όλα. Πάντως, αν και ο δήμαρχος που έχω απέναντί μου είναι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω δεν έχετε κρύψει ποτέ αυτό. Όχι, γιατί η υπάρχει διεύρυση... κάποιος που είναι απολύτως. Όχι. Όλοι κάπου δεν το λέω με κακή πρόθεση. Η διεύρυνση του ψηφοδελτίου ήταν αρκετά σημαντική προς όλες τις πλευρές. Και αυτό νομίζω ότι ήταν ένας παράγοντας που βοήθησε την παράταξή σας, τη δύναμη δημιουργίας, να πάει. Κύριε Λάτσα, ακόμα καλύτερα. Ο κάθε ένα σίγουρα έχει μια ταυτότητα. Κάπου ανήκει και στην κάλπη πίσω μια ψήφο έχει, όπως έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης και το κριτήριο. Από εκεί πέρα, ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει, όχι, μάλλον θα το πω διαφορετικά, τον κόσμο τον ενδιαφέρει κατά πόσο αυτός που καλείται να βγει μπροστά να μπορεί να κάνει σύνθεση. Και όταν λέμε σύνθεση, να μπορεί να μιλήσει με την απέναντι πλευρά, να μπορεί να κάνει συνοχή απόψεων, και αυτές οι απόψεις οι καλές πάντου βρίσκονται. Δεν υπάρχουν δηλαδή σε ένα μόνο χώρο. Έτσι. Και μην νομίζει κάποιο, δηλαδή, επειδή βάζει το μανδύα, ας πούμε, του μπλε είναι ο σωστός, ή αν βάλει το μανδύα του κόκκινου, του πράσινου, του ροζ, είναι οι σωστοί άνθρωποι. Εκεί που βρίσκονται, όταν είναι σωστοί, είναι σωστοί. Εκεί είναι αξιοσέβαστοι. Προσωπικά πάντοτε έλεγα ότι εκεί που βρίσκεται ο καθένας, να βρίσκεται με σεβασμό σε αυτό που κάνει και πραγματικά. Να μπορεί να επικοινωνεί με όλους τους κόσμους. Γιατί το καλό όλοι το θέλουν και μπορεί να το βρεις από παντού. Το θέμα είναι να μπορείς όταν βρίσκεις ένα τραπέζι, να μπορείς να κάνεις σύνθεση. Και αυτή η σύνθεση είναι καθαρά θέμα προσώπου, το άτομο και όχι ιδέα.
Ναι, σωστά, σωστά. Το άτομο από μόνο του, αν τραβάει και μπορεί να κάνει σωστά. Σύνδεση. Είναι... Τώρα, ευχάριστες στιγμές ήταν νομίζω η στιγμή των αποτελεσμάτων, η στιγμή που διαμορφόταν το κλίμα κτλ. Δυσάρεστες στιγμές έτσι υπήρχαν και στην προεκλογική γενικά περίοδο, για δεδομένου ότι δεν είχαμε και τόσο, αν μου επιτρέπετε, και όχι μόνο στο Δήμο Προζητσάνης, δεν είχαμε και τόσο καθαρές εκλογές από πλευράς ποιοτικής απόδοσης. Δηλαδή κάτι δεν πήγαινε καλά. Υπήρχαν γκρίνιες, όχι με εσάς, με το Δήμο σας, με όλους τους Δήμους. Λογικό είναι. Όταν κάνεις ένα ψηφοδέλτιο όπου. Κόντρες, ίντριγκες. Υπάρχει επαγγελματισμός. Βασικά θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει επαγγελματισμός. Και η αλήθεια είναι να λέγεται ότι και τα ίδια τα κόμματα δεν βρίσκονται στην καλύτερη τους κατάσταση. Όταν τα ίδια τα κόμματα δεν παράγουν πολιτική. Αναγκάζονται πολλές φορές ο ίδιος ο κόσμος να παράγει πολιτική. Δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων από μόνη της να παράγει πολιτική. Γι' αυτό βλέπετε ότι όταν λέμε υπάρχει μια συγκέντρωση ατόμων κάτω από μια κοινή συνισταμένη από όπου εμπνέονται. Στη δικιά μας την περίπτωση τουλάχιστον πιστεύω ότι, γι' αυτό κιόλας πιστεύω ότι η σύνθεση ήταν αρκετά καλή. Φυσικά δεν μπορείς όταν τους βάζεις, κάνεις ένα ψηφοδέλτιο με έναν μεγάλο αριθμό. Λογικό είναι ότι ο καθένας έχει την άποψή του, σεβαστές οι απόψεις του. Το ζητούμενο είναι να βρεις εκείνο το μόντους βιβέντι να συνυπάρχουν. Και κυρίως, ας πούμε, να έχουν έναν κοινό στόχο να υπηρετήσουν τον κόσμο και όχι να προτάξουν τα δικά τους συμφέροντα μπροστά. Εγώ προσωπικά, αν έβλεπα ότι υπήρχαν άτομα τα οποία βάζαν μπροστά τα προσωπικά τους συμφέροντα, να είσαι σίγουρο ότι εγώ θα είχα διαχωρίσει από τη θέση μου και θα τολμούσα να πω κιόλας δεν μπορούμε να συνυπάρξουν. Δεν είχα, τουλάχιστον στη δικιά μας την περίπτωση, δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Είχαμε μία όσμωση παλιά με καινούρια πρόσωπα, τα οποία απεδείχθη ότι σε όλη την προεκλογική εκστρατεία κρατήσανε έναν πολιτικό πολιτισμό τέτοιον που νομίζω ότι όλοι το έχουν καταλάβει. Ποτέ δεν δώσαμε τροφή προσωπικών αντιπαραθέσεων με... Γιατί εντάξει, υπάρχουν απ' όλα και έτσι, υπάρχουν οι ανθρώπινοι χαρακτήρες. Αλλά κρατήσαμε νομίζω εκείνο το επίπεδο που σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό και νομίζω ότι αξίζουν και συγχαρητήρια αυτοί όλοι που είχαν συστρατευτεί μαζί μας, δηλαδή στην ομάδα τη δικιά μας. Κύριε Δήμαρχε, εγώ σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια και σας ξέρω και από το Δήμο Σιταγρών και περάσαμε και δύσκολες ώρες και περάσαμε και εύκολες ώρες και περάσαμε γενικώς πολλά κύματα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, γιατί και μας η δουλειά μας όταν βλέπουμε κάτι στραβό ή που εμείς θεωρούμε στραβό ή που μας καταγγέλει άλλη πλευρά ως στραβό, εντάξει, θα έρθουμε και σε μια αντιπαράθεση που ενδεχομένως αυτή να δημιουργήσει και κάποια προσωπική κόντρα αν τραβηχτεί και πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να καταλήξω ότι δεν είστε άνθρωπος των άκρων, είστε άνθρωπος πάρα πολύ ήρεμος, πάρα πολύ ήπιος και εγώ σας έχω χαρακτηρίσει και σας έχω κατατάξει στους δίκαιους ανθρώπους. Δηλαδή, και αν ακόμα φταίτε σε κάτι και το διαπιστώσετε, το λέτε. Δεν έχετε πρόβλημα. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό έτσι, στην αυτοδιοίκηση. Εννοείται. Και στην πολιτική γενικότερα. Εννοείται, γιατί να σας πω, από τη στιγμή που εκτίθεσαι στον κόσμο, τα λάθη είναι ανθρώπινα. Δηλαδή, αν διεκδικείς ότι δεν κάνεις λάθος, θα είσαι απαράδεκτος. Και θα πρέπει να βρεις και τη δύναμη όταν βλέπεις ότι υπάρχει λάθος να ζητάς και συγγνώμη. Είναι, νομίζω, η πεμπτουσία της όλης υπόθεσης. Και λάθη έχουμε κάνει. Προσωπικά πίστευα, ας πούμε, και πιστεύω ότι εσκεμμένα λάθη να μην κάνεις. Ναι, ναι. Έτσι, το και παραλαμβανόμενο. Ναι, εσκεμμένα λάθη να μην κάνεις. Γιατί πολλές φορές, προσέξτε και κάνοντας την αυτοκριτική μας, πολλές φορές νομίζοντας ότι έπραξαμε το καλό βοηθώντας κάποιον, έτσι, γιατί το βλέπαμε από μια οπτική γωνία, την ίδια στιγμή αδικούσαμε μια άλλη πλευρά και αυτό το καταλαβαίναμε μετά από κάποιους μήνες, μετά πολλές φορές καμιά από χρόνια. Και τότε καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή εγώ είχα τη δύναμη να πω ότι ήμουν λάθος. Γιατί νόμιζα ότι έκανα το σωστό, αλλά δεν ήταν. Γιατί το σωστό είναι όταν κάνεις αυτό που κάνεις χωρίς να αδικείς. Αλλά άθελά σου όταν κάνεις, νομίζοντας ότι πάρεις το σωστό, αδικείς κάποιον άλλον που ήταν πιο σωστός. Ναι. Με την έννοια, καταλαβαίνω. Ναι, καταλαβαίνω. Των μωρίων. Ναι. Τότε, ας πούμε, είναι άδικο και, αν θέλετε, αισθάνεσαι και ενοχές. Και τις οποίες και δημόσια κιόλας πολλές φορές το έχω πει ότι και ζητώ και συγγνώμη. Γιατί δεν το έκανε θελημένα, ειλικρινά. Ναι, ναι, όχι, έτσι, εντάξει. Αυτό σας τιμάει.
Τώρα βέβαια η επόμενη μέρα σας περιμένει, θεωρώ όπως όλους τους συναδέλφους σας, αρκετή δουλειά. Η επόμενη μέρα είναι συγκεκριμένη. Είτε γιατί είναι δρομολογημένα κάποια πράγματα, είτε γιατί πρέπει να δρομολογηθούν και κάποια πράγματα. Να σας πω κάτι. Εμείς είχαμε πολιτευθεί με ένα στόχο και μόνο να αλλάξουμε πράγματα, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ανάπτυξης. Γιατί όπως είναι τα πράγματα, στο παζλ που υπάρχει, ένα κομμάτι του παζλ είναι και ο Δήμος ο δικός μας. Και στο Δήμο το δικό μας κατοικούν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση τέτοια που θα πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί μετρώντας από στατιστικά στοιχεία τα πράγματα, βλέπεις ότι ανά δεκαετία έχουμε μείωση του πληθυσμού, πτώση των οικονομικών τους και βλέπουμε ότι έχει αποψηλωθεί η περιοχή, όπως σε όλη την πατρίδα μας, από επαγγέλματα και βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα τι έχουμε. Κατηγραμμένα είναι αυτά τα οποία αντέχουν ακόμα, είναι η πρωτογενής παραγωγή. Άρα, τι σημαίνει εμείς, θα πρέπει να ξαναπάμε προς τα πίσω, να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή, να δημιουργηθεί πλούτος, ούτως ώστε από τον πλούτο θα περισσεύει για να δημιουργηθούν και καινούργια επαγγέλματα, να δημιουργηθούν και κάποιες άλλες τάσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Μπορεί να το κάνει αυτό ένας Δήμος. Σαφώς δηλαδή, και μπορεί να το κάνει. Μπορεί να γίνει όχι εργοδότης. Δεν είπα εργοδότης. Να γίνεις ελκυστικός, να δημιουργήσεις θέσεις, υποδομές. Έτσι. Και πιστεύω ότι εμείς τουλάχιστον αυτός θα είναι ο στόχος μας. Η ομάδα που μαζευτήκαμε και είπαμε τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση είναι ότι ο στόχος μας είναι θα πρέπει να δημιουργήσουμε υποδομές τέτοιες που να προσελκύσουμε επενδυτές, να προσελκύσουμε ακόμα και εσωτερικούς επενδυτές και δικούς μας, οι οποίοι έχουν κάποιες αποταμιεύσεις, να βάλουν τα χρήματά τους, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ποιες είναι αυτές οι υποδομές? Σας λέω ότι πρώτα-πρώτα η προσβασιμότητα στην περιοχή δεν είναι καλή. Αλλά η προσβασιμότητα της περιοχής μας έχει σχέση όμως και με την ίδια προσβασιμότητα του νομού. Άρα, τι σημαίνει? Σημαίνει θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία, να προτάξουμε την προσβασιμότητα του νομού, να στηρίξουμε τις επιλογές της περιφέρειας, να είμαστε και εμείς αρρωγοί σε αυτό το πράγμα, να σχεδιάσουμε μαζί τους, αν και είναι σχεδιασμένα κάποια πράγματα, αλλά να τα διεκδικήσουμε, όχι να ξεσκαλώσουμε, να αρχίσει να περπατάει η κατάσταση. Γιατί μη λέμε, έχουμε κουράσει τον κόσμο να λέμε τα ίδια πράγματα και τελικά είμαστε αναποτελεσματικοί. Και θέλω να είμαστε αποτελεσματικοί. Σας λέω, σε συνεργασία μας να δημιουργήσουμε, ας πούμε, ό,τι έχει σχέση με την προσβασιμότητα, ό,τι έχει σχέση με τα δίκτυα. Έτσι, βλέπουμε στην περιοχή μας, ας πούμε, το φυσικό αέριο υπάρχει. Υπάρχει το φυσικό αέριο. Είναι έξω από την Πετρούσα, είναι έξω από την Προσοτσάνη, γιατί υπάρχουν κάποιες μονάδες εκεί. Μονάδες οι οποίες έχουν αξιοποιήσει το φυσικό αέριο. Την ίδια στιγμή, όχι ότι είμαστε απλές σκέψεις κάνουμε. Όταν έχεις την παροχή μέχρι σε εκείνο το σημείο, σημαίνει ότι αν εσύ από μόνος σου κάνεις δίκτυα Πετρούσα και Προσοτσάνη και Φωτολίβου που περνάει από μέσα, μπορείς. Τα δίκτυα μας θα τα κατασκευάσουμε εμείς, γιατί κανείς δεν θα σε κατασκευάσει δίκτυα. Ναι, γιατί αυτά κοστίζουν. Μπορείς να δώσεις φυσικό αέριο σε τρία σημαντικές κοινότητες και να βοηθήσεις τον κόσμο αυτό που είναι ένας ικανός αριθμός πληθυσμού να αισθανθεί ανακούφιση. Δεν σας είπα ότι για να περάσει το χειμώνα στις περιοχές μας θέλεις από 2.500-3.000 ευρώ κάθε οικογένεια. Δηλαδή με το φυσικό αέριο, αν το έχεις στο σπίτι σου, θα περάσεις με 400-500 ευρώ. Σημαίνει τι? Μια ανακούφιση των 2.000 ευρώ. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο Δήμος. Πώς μπορεί να το κάνει? Δεν θα περιμένει πότε θα κάνει το δίκτυο της η Δράμα, πότε θα το κάνει δίκτυο όλες τις μεγάλες πόλεις και θα περιμένουμε εμείς στη σειρά μας. Δεν θα γίνει ποτέ. Η σειρά μας αυτή μετά από 50-100 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή εμείς μπαίνουμε μπροστά και να πούμε ότι υπάρχει λύση. Ποια είναι η λύση? Εμείς θα κάνουμε τα δίκτυα. Εμείς. Και αυτοί ψάχνουν πελάτες. Εμείς σαν Δήμος θα γίνουμε πελάτες του φυσικού αερίου. Άρα λοιπόν πρώτος στόχος είναι να δώσουμε μια βαρύτητα στις υποδομές. Σε ό,τι έχει σχέση αυτό που θα κρατήσει. Στα οδικά δίκτυα και στα οδικά δίκτυα. Ενεργειακά δίκτυα. Σας είπα ότι αυτά είναι κομμάτια τα οποία θα πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Γιατί όταν θα υπάρχει το φυσικό αέριο και αυτές οι βιοτεχνίες και αυτές όλες που κάνουν χρησιμοποιώντας αυτό που είναι φτηνή ενέργεια, ναι. Θα μπορούν να είναι και βιώσιμες. Και οικολογική. Το λιγότερο. Το θέμα είναι το βιώσιμο σήμερα εκεί που φτάσαμε. Γιατί καμιά φορά ξέρετε, έχουμε προτάξει την οικολογία και ξεχάσαμε τη βιωσιμότητά μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Ίδια στιγμή ακριβώς, είναι και καθαρή ενέργεια. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Άρα αυτά τα πράγματα είναι τα οποία μπορούμε. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες αυτές. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα μυαλά. Σας είπα, η επιστήμη σήμερα δίνει απαντήσεις σε όλα τα πράγματα.
Όλα βρίσκουν. Το θέμα είναι να υπάρχουν λεφτά. Αν υπάρχουν λεφτά. Τώρα λέτε αν υπάρχουν λεφτά. Λεφτά. Τη φράση λεφτά εκείνη, υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πάντοτε. Ιστορική φράση τελικά. Πάντοτε να σας πω κάτι. Απλά δεν υπάρχουν χρήματα για πέταμα. Λεφτά υπάρχουν όταν και εφόσον ξέρεις αυτά που ζητάς να τα τεκμηριώσεις και θα βρεις την πηγή. Ναι, ακόμα, σωστά. Ακόμα. Σας είπα το ότι δεν μπορούν να απορροφήσουν από την περιφέρεια. Είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, περίπου στο 22-23%. Δεν ξέρω πού. Χάσαμε και το νούμερο. Δεν ξέρουμε. Αλλά είχαμε μια δύσκολη περίοδο περιφερειακή. Δεν ξέρω αν ήταν δύσκολη ή εύκολη. Εγώ ξέρω το εξής. Εγώ ξέρω το εξής. Ότι όποιος είχε και πήγαινε, έπαιρνε. Δηλαδή και σε κάθε περίπτωση, όλη αυτή την νεκρή περίοδο έγινε προετοιμασία σε κάτι. Δεν έγινε. Για να, αν γινόταν προετοιμασία, θα είχαμε και πράγματα. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία, ναι. Ένα λεπτάκι, να πάμε σε πολύ σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά να συνεχίσουμε, γιατί αρχίζει και ανάβει κουβέντα και γίνεται ενδιαφέρουσα βασικά. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο και να εστιάσουμε περισσότερο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, ο δήμαρχος της Προσοτσάνης, ο νεοεκλεγής, ο κύριος Θόδωρος Αθανασιάδης, πρώην δήμαρχος Σταγρών, είναι εδώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά και του εύχομαι και πάλι να έχει καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλές αντοχές, γιατί τον περιμένει πολύ δύσκολη δουλειά αυτά τα 4 χρόνια. Μιλούσαμε λοιπόν για τα δίκτυα, μιλούσαμε για τις προτεραιότητες του Δήμου του, για τα οδικά δίκτυα, για τα ενεργειακά δίκτυα. Και βέβαια εδώ τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να δούμε, όπως είπε και ο ίδιος, ότι η περιφέρεια, όποιος πήγαινε με μελέτες κτλ. Όποιος πήγαινε με όριμες καταστάσεις που δίνουν λύσεις, κανείς δεν θα σου λέγει όχι. Ναι, εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ας αφήσουμε λίγο το πολιτικό σκέλος και να πάμε λίγο στο στρατιωτικό σκέλος. Υπάρχει ένα στελεχειακό δυναμικό μηχανικών, ανθρώπων του περιβάλλοντος, γενικώς δηλαδή, ένας αριθμός επιστημόνων οι οποίοι πλαισιώνουν τους Δήμους. Άλλοι μόνιμοι, άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες κτλ. Κτλ. Πιστεύετε, είναι το ερώτημα, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτό το στελεχειακό δυναμικό μπορεί να ανταπεξέλθει, μπορεί να ανταποκριθεί στους χρόνους που ορίζουν οι προτάσεις, που ορίζουν τα μέτρα, για να είναι εντάξει, ή πρέπει ντε λοιπόν, και καλά να πάμε και σε εξωτερικούς συνεργάτες. Και μιλάω όχι για το Δήμο Προσοτσάνης, γενικά. Όπως είναι στελεχωμένοι οι Δήμοι, εγώ επειδή σας λέω, έχω ένα βάθος τουλάχιστον 30 χρόνων προς τα πίσω, σας λέω ότι όπως είναι η κατάσταση, δεν έχει γίνει σωστή στελέχωση. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κάποιοι Δήμοι οι οποίοι είναι υπερστελεχωμένοι, κυρίως οι πρωτεύουσες των νομών, και υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι είναι τελείως. Όποιος, ας πούμε, δεν μπορούσε κάπου να βρει την καταφύγιο, πήγαινε εκεί. Και αφού πήγαινε σε έναν δευτερεύοντα, τριτεύοντα Δήμο, πάντοτε έψαχνε τον τρόπο πώς θα πάει σε μια καλύτερη προς το κέντρο, γιατί συνήθως όλοι θέλουν στην πρωτεύουσα του νομού να ζουν, γιατί εκεί είναι οι οικογένειές τους, εκεί ζουν και θα ήθελαν ούτε καν να μετακινηθούν από το σπίτι τους. Δηλαδή και αυτά τα έξοδα που κάνουν το πανέλα, όλα τα βάζει. Υπάρχει μια λογή. Το θέμα όμως είναι. Η μεγαλύτερη λογική είναι όμως ότι ο κάθε υπάλληλος, όταν βγήκε και ήθελε να γίνει υπάλληλος, καταλάβαινε ότι πάει να υπηρετήσει τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, γιατί φτάσαμε σε σημείο αυτό το αμαρτωλό κομμάτι, είναι το οποίο έχει γίνει, λες και είναι η ιερή αγελάδα. Και το έλεγα εξανέκαθεν, ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα σεβασμός προς αυτόν τον κόσμο που μπήκε στο δημόσιο, αλλά και ο κόσμος αυτός που είναι στο δημόσιο θα πρέπει να σεβαστεί το επάγγελμά του. Θα πρέπει να σεβαστεί ότι εκεί που είναι δεν μπήκε για να τον υπηρετήσει ο κόσμος, μπήκε για να υπηρετήσει τον κόσμο. Και ότι από όξω υπάρχουν άτομα τα οποία δεν μπορέσαν να μπουν, γιατί πολλοί από αυτούς δεν μπήκαν και πολύ ορθόδοξα, έτσι για να λέμε και αλήθειες. Με συνέπεια όμως ο κόσμος που ζει σε αυτές τις περιοχές, εκεί που ζουν στους δήμους, έχουν απαιτήσει. Ποιες απαιτήσεις? Να απολαμβάνουν αυτά που μπορεί να, ως φορολογούμενος, αφού συνεισφέρει, να απολαύσει την ανταποδοτικότητα της συνεισφοράς του. Και όταν δεν υπάρχει αυτή η ανταποδοτικότητα, εκεί φταίει και η Δημοτική Αρχή. Προσέξτε. Αλλά φταίει και λίγο ακόμα περισσότερο και το σύστημα και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ξέρετε, δεν είναι ότι επειδή γίναμε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Λύσαμε. Αυτοί μπορεί να το λύσανε, αλλά θα πρέπει να σεβαστούν και τον κόσμο που φορολογείται και τους πληρώνει για να τους υπηρετήσει. Άρα υπάρχουν πράγματι, υπάρχουν και οι περισσότεροι Δήμοι οι οποίοι δεν είναι στελεχωμένοι, έχουν κάποιο προσωπικό που τους λείπει το ένα άλλο μεγάλο κομμάτι,
Και κυρίως, ας πούμε, βλέπεις υπάρχει ένα οργανόγραμμα και αυτά τα κέραια σημεία λείπουν. Βλέπετε ειδικά κάποιοι απομακρυσμένοι δήμοι πηγαίνουν οι υπάλληλοι και ψάχνουν τρόπο για να φύγουν και ψάχνουν και την κινητικότητα, ψάχνουν δεν ξέρω με ποιον τρόπο για να φύγουν και βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι δήμοι είναι δυστυχώς Δευτέρας και Τρίτης... Αυτό με την αυτοδιοικητική σας εμπειρία... Πώς μπορούσε να λυθεί. Ναι. Θα σας πω μόνο το κρίτη, γιατί εγώ σας καταθέτω, έχω ζήσει όλες τις μεταρρυθμίσεις. Και αυτό που κατηγορούσαν παλιά, σε κάθε νόμο υπήρχε TIDC. Μπορεί να μην ξέρουν και τι σημαίνει TIDC. Τοπική... Τοπική Ένωση Δήμων, τεχνική υπηρεσία των Δήμων. Υπηρεσία Δήμων. Η τεχνική υπηρεσία των Δήμων και κοινοτήτων. Αυτές οι τεχνικές υπηρεσίες που ήταν στο νομό ήταν στελεχωμένες από όλο το προσωπικό και όταν πηγαίνανε, ας πούμε, οι κοινότητες, γιατί και σήμερα πάλι κοινότητες έχουμε. Δηλαδή, μην φανταστείτε, επειδή ονομάσαμε Δήμο, άλλαξε κάτι, ο τίτλος άλλαξε. Κοινότητες είναι. Υπάρχουν περιοχές που ζουν εκεί. Και αυτές έχουν, η κάθε μία έχει, είναι μια ξεχωριστή οντότητα και έχει τα προβλήματά της. Αυτές οι κοινότητες θέλουν να λύσουν τα προβλήματά τους. Στον Δήμο που ανήκουν, ο οποίος δεν είναι στελεχωμένος με όλο το στελεχειακό δυναμικό που μπορούσε να λύσει το πρόβλημά τους, μένουν φρεναριστοί. Παλαιότερα, η TIRC, και πιστεύω ότι με ακούν να με καταλαβαίνουν, επειδή είχε όλο αυτό το στελεχειακό δυναμικό, έφτιαχνε κατανόμη. Πήγαινες, ήθελες να κάνεις το τάδε έργο, το τάδε. Σου δίνε. Που μπορούσε να ήταν ηλεκτρολόγος, πολιτικός, μηχανικός, γεωπόνος, είχε διάφορα εργοδικούς. Τα πάντα σου έκανε και σε παρακολούθησε και λύνανε προβλήματα. Απλά όμως τι γίνεται, επειδή παίζουμε συνέχεια με τις φράσεις και με τα λόγια, τα παχιά, τα ωραία, όταν κάναμε τις μεταρρυθμίσεις, παίζαμε ότι ξέρεις, ανακυτάρωση της αυτής της κοινωνίας, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε. Με συνέπεια βλέπετε ότι. Έχει οπισθοχωρήσει στην πραγματικότητα η δημοκρατία, κατά τη δική μου εκτίμηση. Και όχι μόνο αυτό, έχουν χάσει αυτά που είχαν οι μικρές κοινωνίες, τα είχαν ως κεκτημένα, τα έχουν χάσει. Και σήμερα τα ψάχνουν και δεν μπορούν να τα βρουν. Γιατί και η κεντρική διοίκηση, κάνοντας τις μεταρρυθμίσεις, δεν έκανε πραγματικά μεταρρυθμίσεις, δεν έκανε σωστές τομές. Δηλαδή, όταν δημιούργησε καινούριους Δήμους, θα έπρεπε να τους τελεχώσει και να πει αυτός ο Δήμος θα έχει αυτόν τον μηχανικό, τον τάδε μηχανικό. Δηλαδή, από όλα που πρέπει να έχει ένας πραγματικά Δήμος και θα πρέπει να έδινε και το αυτό ότι αυτοί που πηγαίνανε σε αυτό το Δήμο να υπηρετήσουν ότι 10 χρόνια δεν θα φύγουν. Όχι πάμε την επόμενη μέρα και ψαχνόμαστε με ποιον τρόπο θα φύγουμε και αρχίζουμε ψάχνουμε ό,τι δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος. Ξέρετε κύριε Δήμαρχε, να σας διακόψω, αυτό το αντιμετωπίζει και η υγεία μας. Η υγεία λέει προκυρήσονται θέσεις και δεν πάει κανείς να κάνει τα χαρτιά του. Και δεν πάει κανείς να. Το ίδιο πράγμα είναι και με τα αυτοδιοικητικά. Εγώ έζησα από κοντά το Δήμο Παρανεστίου, ας πούμε, ο οποίος είναι ένας ορεινός Δήμος. Όντως είναι 42 χιλιόμετρα από τη Δράμα και ξαφνικά ένα κύμα ανθρώπων τότε ήθελαν να φύγουν να πάνε στην αποκεντρωμένη, στο κέντρο. Και φύγανε. Γιατί δεν στην Προζοτζάνη. Έτσι, γιατί και εσείς. Γιατί να σας πω κάτι. Αν εδώ πάλι, γι' αυτό σας είπα ότι γίνονται κάποια πράγματα πρόχειρα, πρέπει να δοθούν και κίνητρα και αντικίνητρα. Δηλαδή, ένας που πάει σε ένα παραμυθόριο, συγγνώμη Δήμο, πρέπει να έχει κίνητρα. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό κιόλας και λογικό είναι, εγώ καταλαβαίνω όλους αυτό που θέλουν και κάνουν. Και γιατί ψάχνουν για το καλύτερο για τον εαυτό τους. Και έχουν το δικαίωμα, κάθε δικαίωμα. Ναι. Θα πρέπει εδώ η πολιτεία, αν σοβαρά πραγματικά θέλει να κάνει τομές και μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να δώσει κίνητρο. Ένας όταν πηγαίνει σε έναν απομακρυσμένο Δήμο, σε ένα Δήμο που είναι, ας πούμε, κάποια μερικά χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από κέντρα μεγάλα ή σε νησιωτικούς Δήμους, και αυτός πρέπει να ζήσει. Δεν μπορεί να πάει με ένα χιλιάρι. Ναι, σωστά, σωστά. Δηλαδή, το στέλνει στο νησί έναν μηχανικό, έναν γιατρό. Είναι δυνατόν να μπορέσει να ζήσει αυτός. Άρα. Πρέπει να ψαχθεί, να αλλάξει το μοντέλο. Αυτό το μοντέλο δηλαδή δεν μπορεί να περπατήσει. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε, ή μάλλον θα έπρεπε να έχουμε και ένα νέο κλεισθένη νούμερο 2, ίσως κάποια συνένωση μικρότερων γεωγραφικών εκτάσεων, δήμων μικρότερων με μεγαλύτερους για να ενισχυθούν περισσότερα. Θα έπρεπε να γίνουν, κατά δικιά μου εκτίμηση, θα έπρεπε να γίνουν εθελούσιες συνεννόησεις. Εθελούσιες συνεννόησεις. Με κίνητρα. Με κίνητρα ακριβώς. Όπως πρώτη φορά, παλιά. Έτσι, όπως με τα κίνητρα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, το μοντέλο που έχει δοκιμαστεί, δηλαδή τα σημερινά μοντέλα, τα τελευταία, έχουν δοκιμαστεί και μην νομίζετε. Κατά τη δικιά μου εκτίμηση αποτύχαν. Γιατί εκ του αποτελέσματος το καθένα κρίνεται. Κρίνεται, το ότι η Ελλάδα έφτασε μέχρι το 2000, ας πούμε, των κοινοτήτων και εκείνων που έκανε έργο.
Εκείνες οι απλές κινούνται με έναν κοινοτάρχη και έναν γραμματέα, τρόπος του λέγεται, αλλά με μια υπηρεσία, η ΤΙΡΚ, παρήγαγαν έργο. Και αυτά που βλέπετε όλα τα έργα, οι υποδομές που έχουν όλα τα χωρία και είναι με αποχετεύσεις, με ιδρεύσεις, με όλα της εποχής εκείνης, βεβαίως. Σήμερα δηλαδή βλέπετε ότι έχουμε μπερδευτεί, χαθήκαμε στη μετάφραση. Ναι. Δηλαδή σήμερα δηλαδή, μιλάμε με λόγια έτσι, παχαία αυτά, καινούργιες ορολογίες, αλλά στην πράξη δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν έχει αποτέλεσμα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Δείτε την Ήπεθρο. Έχει απογυμνωθεί. Βλέπετε, υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν σβήσει. Ξέρετε, και η πλευρά της δράμας, για όσους ξέρουν και μας ακούν, μας βλέπουν, η δική σας πλευρά, αν έχει και κόσμο, κόσμο έχει ακόμα. Έχει ακόμα, αλλά αν συνεχίζουμε αυτούς τους ρυθμούς, αν δεν κάνουμε να αλλάξουμε το τοπίο. Η ανατολική δράμα, Νικηφόρος, Παρανέστη κτλ. Τα χωριά ερημώνουν πραγματικά, γιατί συρρυκνάνε το πληθυσμό, πεθαίνουν, μεγαλώνουν οι άνθρωποι, έτσι φεύγουν. Οι απόμαχοι, οι οποίοι περιμένουν έτσι το φυσικό τους. Και έχει χωριά, ας πούμε, τα οποία είναι με 5 οικισμούς, με 5 σπίτια, έτσι, με οικογένειες κτλ. Άρα το μοντέλο, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, πρέπει να αλλάξει. Κύριε Δήμαρχε, δεν θέλω να σας κρατήσω πολύ. Θέλω όμως να βάλω ένα θέμα το οποίο νομίζω έχει ταλανίσει μία τοπική κοινωνία εκεί, στην Πετρούσα, και θέλω έτσι μία περιγραφική έτσι, άποψη δική σας. Είναι το θέμα που έχει διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ της τοπικής εκκλησίας εκεί και του Δήμου σε σχέση με μία παλιά εκκλησία η οποία έπρεπε αυτή να επιστρέψει πίσω και να δοθεί στην Ιερά Μητρόπολη Δράμας. Είναι ένα θέμα που έχει καταλήξει στα δικαστήρια, εγώ το λέω πολύ έτσι επιγραμματικά, έχει καταλήξει στα δικαστήρια και όλοι περιμένουν βέβαια τον Νοέμβριο που έχει τον Άριο Πάγο να δούμε τι θα γίνει κτλ. Το γνωρίζετε το θέμα πολύ καλά. Το γνωρίζω και αν θέλετε είναι ένα άδικο θέμα και χωρίς στην πραγματικότητα δόθηκε έκταση από πλευράς κυρίως του Δήμου κατά τη δικιά μου εκτίμηση που δεν έπρεπε να δοθεί. Γιατί και μόνο και σήμερα όταν συζητάμε για το θέμα λέμε η παλιά εκκλησία. Τι σημαίνει? Μιλάμε για την παλιά εκκλησία, μιλάμε για εκκλησία. Άρα ξεμπερδεύουμε, ήταν εκκλησία. Το ότι ήταν μια κατεστραμμένη εκκλησία, αυτό δεν λέει τίποτα. Ήταν ένας ιερός χώρος. Καθαγιασμένος χώρος. Ιερός χώρος. Ναι. Και αυτός ως ιερό χώρο πρέπει να το σεβαστούμε. Οποιασδήποτε μορφής ιερότητα είχε, εγώ προσωπικά θα το σεβόμουν. Δηλαδή, αν ήταν συναγωγή, εξίσου θα τη σεβόμουν. Αν ήταν τέμενος, δηλαδή θα πρέπει να σεβόμαστε για να μας σέβονται. Αυτά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και είναι αξίες οι οποίες δεν πρέπει να τις θέτουμε σε αμφισβήτηση. Νομίζω ότι ήταν λάθος που ξεκίνησε μια διαμάχη χωρίς κανέναν πραγματικά νομίζω. Δηλαδή αυτή η διαμάχη εκτός το ότι δημιουργούσε εγωιστικές τάσεις δεν είχε και θα δείτε και το αποτέλεσμα είναι τέτοιο που κάποια στιγμή όταν συνειδητοποιήσουν ναι, ότι ήταν λάθος θα γελάνε και οι ίδιοι ότι ταλαιπωρήσανε τον κόσμο για ποιο λόγο, για ποιο πράγμα. Δηλαδή υπήρχε μια παλιά εκκλησία η οποία έχει με έναν τρόπο αναστηλωθεί, κράτησε το χαρακτήρα της. Το ανατολικό κομμάτι δουλεύει σαν εκκλησία, μπορεί να δουλέψει σαν εκκλησία. Το δυτικό κομμάτι μπορεί να δουλέψει σαν χώρος πολλαπλός χρήσης. Να λειτουργήσει γενικώς. Δεν γίνεται. Δηλαδή έτσι. Είναι κάποια πράγματα και κυρίως, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως είναι η δικιά μας, όπου εμείς βλέπετε ότι έχουμε και ένα ιδιαίτερο μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Βλέπουμε ότι αυτό που δεν θέλουν να κάνουν οι φίλοι μας οι Τούρκοι σε δικά μας μέρη που έχουμε εγκαταλείψει, όπου υπάρχουν ακόμα χαλάσματα εκκλησίες και θα θέλαμε και βλέπουμε τον Πατριάρχη πάει σε αυτά τα χαλάσματα, κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει μία τάση και θέλουμε και κάθε φορά χαιρόμαστε όταν οι Τούρκοι έστω δειλά-δειλά μας επιτρέπουν να κάνουμε κάτι ή έστω μία λειτουργία και το χειροκροτούν. Αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι σε εμάς γιατί το κάνουμε εμείς σε εμάς. Και όταν δεν είναι τέμενος ή δεν είναι συναγωγή. Μα δεν το συζητάμε, είναι εκκλησία. Εκκλησία. Και επίσης να σας πω, επειδή και ως τεχνικός μπορώ να σας πω ότι η κτηματογράφηση όταν έχει γίνει τη Πετρούσα, του συγκεκριμένου χωριού, η κτηματογράφηση, βλέπετε ότι δώσανε στο κτηματολόγιο το τότε της κτηματογράφησης, τι κάνανε. Αποτυπώσανε τα πάντα, τα οικόπεδα αυτά, τα κοινόχρησα και αυτό βάλανε σταυρό, εκκλησία. Και ως εκκλησία, τον τίτλο κυριότητας έπρεπε να τον πάρει η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, δηλαδή η ενορία του χωριού. Και αυτή τη στιγμή η διαμάχη στην πραγματικότητα ποια είναι, μεταξύ της εκκλησίας του χωριού, έτσι, η εκκλησία του χωριού που θέλει να το έχει ως ιερό χώρο κάτω από το δικό της, από τη δικιά της σκέπη.
Και από την άλλη πλευρά, ο Δήμος ο οποίος δεν ξέρει τι θέλει. Γιατί αν ήξερε τι ήθελε, θα μπορούσε και τα 9 χρόνια γιατί δεν το έκανε κάτι. Σας ρωτάω. Γιατί δεν το έκανε κάτι, αφού θεωρούσε ότι αυτή ήταν μια υπόθεση τελειωμένη και ότι αυτή ανήκει στον Δήμο, ας το έκανε κάτι. Για στο αξιοποιούσε, τι έχει κάτι. Θα λάβετε πρωτοβουλίες τώρα για να. Κοιτάξτε, επειδή. Το θέμα, γιατί... Να σας πω κάτι. Επειδή βρίσκεται πλέον σε ένα σχεδόν περίπου σε ένα σημείο που πήγαμε στην ανώτερη έκφραση, τον Άριο Πάγο. Εκεί νομίζω ότι θα αποφασίσουν αυτοί και ξέρουν νομικά και ξέρουν και καλύτερα νομικά από εμάς. Η δικιά μου προσωπική και αν θέλετε και αυτόν τον κόσμο που με στηρίζει είναι η αίσθηση ότι είναι εκκλησία και ως εκκλησία πρέπει να τη σεβαστούμε και ως εκκλησία πρέπει να την έχει υπό τη στέγη της ο Άγιος Αθανάσιος. Είναι δικιά τους και σαν περιουσία και να το κάνει ό,τι αυτοί νομίζουν προς όφελος των δημοτών του χωριού. Γιατί είναι του χωριού η εκκλησία. Δεν ανήκει σε κανένα δήμαρχο, δεν ανήκει σε κανένα άλλο δόγμα, ανήκει στο χριστιανικό δόγμα. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλές αντοχές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εσείς δεν έχετε τώρα, δεν είστε από τους ανθρώπους που πρέπει να συζητάμε πώς θα τα βρείτε, πώς δεν θα τα βρείτε, γιατί έχετε αυτοδυναμία πλέον. Ναι, εντάξει, δεν σημαίνει ότι. Όχι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε μια Μπορούμε απόφαση. Μπορούμε να πάρουμε απόφαση, αλλά θέλω να ξέρετε κάτι. Επειδή αυτό τα προβλήματα είναι κοινά σε όλους. Και θα είναι πολύ εγωιστικό να πούμε ότι ξέρεις, δεν υπάρχουν και σωστές απόψεις από την άλλη πλευρά. Να είστε σίγουροι. Άλλο και σωστές απόψεις υπάρχουν. Και σωστοί άνθρωποι υπάρχουν και από την άλλη πλευρά και με όλους θα συνεργαστούν. Θα το αποδείξουμε στην πράξη. Μάλιστα. Εντάξει. Εξάλλου το έχετε αποδείξει και στο παρελθόν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό κουράγιο και όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.